Μία ακόμη αναβαθμισμένη έκδοση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πρόκειται να προσθεθεί στην 30η-40η μοίρα με έδρα την Κρήτη. Αυτό αντιπροσωπεύει το 15ο μαχητικό που ολοκληρώνει τις πτυτικές δοκιμές μετά την εγκατάσταση των νέων συστημάτων και επιστοποιείται ως έτοιμο για μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσει το 16ο που αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμές εδαφού εντό εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr. Η πρώτη μοίρα Viper της πολεμικής αεροπορίας έχει ήδη συμπληρωθεί από το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για την 343 Αστέρι, η οποία διαθέτει 13 αναβαθμισμένα F-16 και πλέον, όσα μαχητικά βλέπουν από τα υπόστεγα της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, εντάσσονται στη μοίρα 340 με κωδικό Αλεπού. Κάθε μία από τι τέσσερι μοίρε Viper θα αποκτήσει αρχικά 13 αεροσκάφη και στη συνέχεια θα αναβαθμίσει τα υπόλοιπα μαχητικά της, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του αεροπορικού επιτελείου. Η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας είναι πολύ ευχαριστημένη για τον ρυθμό παραλαβής και σύντομα η χώρα θα έχει αποκτήσει ένα στόλο από ενισχυμένα αεροσκάφη του τύπου να φιλοξενήσουν την Ramstein Flag, ετοιμάζονται δύο βάσεις στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί για το 2024. Η διασυμμαχική άσκηση αναμένεται να διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ικανότητας των συμμετεχόντων κρατών μελών του ΝΑΤΟ σε αεροπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι 117 πτέρυγα μάχη τη Ανδραβίδα και οι 116 πτέρυγα μάχη του Αράξου θα υποδεχθούν αεροσκάφη και προσωπικό από το σύνολο σχεδόν των χωρών της συμμαχίας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των νατοϊκών σχεδιασμών. Από ελληνική πλευρά, σχεδιάζεται η συμμετοχή του συνόλου του αεροπορικού στόλου με τα RAFAL και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και η ελληνική αεράμηνα με την ενεργοποίηση στοιχείων σε όλη την επικράτεια, ενώ στην άσκηση αναμένεται να λάβουν μέρο μονάδε του πολεμικού ναυτικού αλλά και των ειδικών επιχειρήσεων συμμετέχοντα σε αποστολέ κατάδειξη στόχων. Αρμόδιε πηγέ διευκρινίζουν στην καθημερινή πω η Τουρκία θα προσκληθεί κανονικά στην άσκηση, όπω προβλέπει ο σχεδιασμό του ανατοϊκού στρατηγίου. Παρ' όλα αυτά, παραμένει αβέβαιο εάν τουρκικά μαχητικά θα εγκατασταθούν στι ελληνικέ βάσει του Αραξού ή τη Ανδραβίδα ή αν θα συμμετάσχουν στην άσκηση χρησιμοποιώντα τα αεροδρόμια που βρίσκονται στι παράκτιε περιοχέ τη Μικρά Ασία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.